Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος, πιστοποιημένος θετικός εκπαιδευτής σκύλων και επιστρέψαμε για ένα ακόμα βίντεο του Positive School. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό καλοκαιρινό ζήτημα, το μπάνιο στην παραλία με το σκύλο μας. Θα δούμε τι ισχύει σήμερα με βάση τον νόμο και επίσης τι πρέπει να προσέξουμε εμείς ώστε να μην κινδυνεύσει το σκυλάκι μας. Να θυμίσω σε αυτό το σημείο, αν βρίσκετε χρήσιμα τα βιντεάκια μας, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο και μια εγγραφή στο κανάλι, θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ. Με βάση τον νόμο λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό που ισχύει είναι ότι μπορούμε να κάνουμε μπάνια με τα σκυλάκια μας σε όλες τις μη οργανωμένες παραλίες. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις όπου πρόκειται για ένα σκύλο βοήθειας ή υπάρχει κάποια ειδική άδεια, μπορεί να επιτραπεί είσοδος και σε οργανωμένη παραλία. Και εκτός της θάλασσας, το σκυλάκι μας πρέπει να το έχουμε πάντα με το λουράκι του και τον οδηγό του. Σημαντικό επίσης είναι να έχουμε το βιβλιάριο υγείας στο μαζί μας, ώστε να, αν χρειαστεί κάτι, να φαίνεται ότι είναι πλήρως εμβολιασμένος. Ο σκυλάκος μας είναι εδώ, έχουμε το σακουλάκι εδώ για να μην βραχεί. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι μαλακό όπως αυτό εδώ το μπαμπάκι για να απομακρύνουμε τυχόν υπολείμματα, άμμους, σκουπιδάκια από τα φτάκια εδώ του σκύλου μας για να μην του δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα, κάποια οτίτιδα ή οτιδήποτε άλλο. Βλέπετε εδώ προσεκτικά, μαλακά, φτάκι, καθαρίζουμε. Αυτό ήταν και το σημερινό μας βιντεάκι λοιπόν. Είμαι ο Γιώργος, θετικός εκπαιδευτής σκύλων. Εύχομαι σε όλους να έχετε καλές και ασφαλείς βουτιές μαζί με τα σκυλάκια σας και μην ξεχνάτε μέχρι την επόμενη φορά, stay positive. Τα λέμε πολύ σύντομα. Γεια σας.